Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Έλενα. Είμαστε εδώ σήμερα, 3η 8 Οκτωβρίου, για να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της εβδομάδας. Όμορφη μέρα η σημερινή, είναι και λίγο κρύο. Έφτιαξε λίγο ήλιο, όμορφη μέρα. Σήμερα, όπως είπαμε, 8 Οκτωβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά στις πελαγίες που γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά, πελαγίες από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι σαν σήμερα δεν είναι κάποια ιδιαίτερη παγκόσμια μέρα, δεν γιορτάζεται κάποια συγκεκριμένη, πώς να το πούμε, διεθνής ημέρα. Όμως μπορούμε να δούμε τα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Το 1980 ο μεγάλος τραγουδιστής της ρέγγε μουσικής, ο Bob Marley, καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο και που μέχρι σήμερα ακούγονται τα τραγούδια του, μετά από 7 μήνες από εκείνη την ημέρα πεθαίνει. Να περάσουμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1895 γεννήθηκε ο δικτάτορας της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1970 ο όμορφος Αμερικανός ηθοποιός, Ματ Ντέιμον. Στους θανάτους που έχουν γίνει σαν σήμερα, βλέπουμε ότι το 1826 έχει πεθάνει ο Φρίντριχ Κρουπ, Γερμανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Κρουπ, ενώ το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, φιλόσοφος και πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Μεταπολίτευση. Αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Να περάσουμε λίγο στη Νικολέτα, η οποία θα μας πει με ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500, να μας βρίσκετε στο Facebook, στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση, καθώς και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι φίλοι και οι φίλες στο Facebook. Αν καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλους, λυπόμαστε και ζητάμε συγγνώμη για αυτό, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα σας απαντάμε και θα είμαστε σε επαφή μαζί σας, αφού και εσείς καθημερινά μας κάνετε παρέα όπως κάνουμε και εμείς εσάς από τις 9 έως και τις 11. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και αθλητικών και θα επιστρέψουμε το πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Η κατάθεση του μάρτυρα ΕΚ, την εγκληματική οργάνωση. Πολλούσε όπλα σε χρυσαυγίτες ο βουλευτής Μίχος. Ενώ στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ασφαλιστικό. Νέα αύξηση ορίων ηλικίας, 6 νέες περικοπές επικουρικά, εφάπαξ και ΕΚΑΣ. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανοίγει ο δρόμος για νέες διώξεις. Μαρτυρίες φωτιά δένουν όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Οι κατηχητές έλεγαν ότι θα μπουν στη Βουλή με τάγκ. 20 χρόνια στον Άκη, η ανώτατη ποινή. Νόμπελ ιατρικής στην έρευνα για διαβήτη Πάρκινσον. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Μαύρες φωλιές σε 35 τμήματα. Ξυλώνουν οι αδιάφθοροι το δίκτυο της Χρυσής Αυγής στην ελληνική αστυνομία. Μας έλεγαν θα μπούμε με τάγκ στη Βουλή. Στοιχεία σοκ από νέα μαρτυρία. Νέες διώξεις. Χρυσή Αυγή Κορυδαλλού. Ακριβό μου πλεόνασμα. Προϋπολογισμός 2014. Ανάσα 2,8 δις με βαρύ κόστος. Στην εφημερίδα η Δημοκρατία. Ποιοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Θράκη. Απειλούν πάλι Τούρκοι. Η περιπέτεια μιας άνεργης χωρίς εισιτήριο. 6 μέσα. Άκης 20 χρόνια. Η Βίκη και η Αρετή 12. Λαμπροπούλου 13. Σαχπατζίδης 13. Σμπόκος 16. Και στην εφημερίδα Η Αυγή, ανάπτυξη της φτώχειας. Ένας στους τρεις Έλληνες φτωχός, 31% στην εποχή των μνημονίων, σύμφωνα με τη Eurostat. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Μοναδική ελπίδα, η ανασύνταξη του κινήματος. Κρατικός προϋπολογισμός 2014. Φέρνουν νέα βάρβαρα μέτρα πάνω στα ήδη υπάρχοντα.
Κράτος εφορία. Παίρνουν το σπίτι Πολύτεκνου για χρέος 2.268 ευρώ. Στην εφημερίδα Ημερησία, η μεγάλη επιστροφή. Οι διεθνείς οίκοι αναζητούν ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Εντυπωσιακά κέρδη στο χρηματιστήριο. Οι ξένοι επενδύουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Τα Founds ανακαλύπτουν πάλι τις τραπεζικές μετοχές. Αναμένουν σημαντικές αποδόσεις το επόμενο διάστημα. Στην εφημερίδα των συντακτών, αμετανόητοι. Νέες αποκαλύψεις για τη Χρυσή Αυγή αλλά και για την εκλογική συμπεριφορά. Χρυσή Αυγή σχεδίασε να εισβάλλει στη Βουλή με τάγκς ενώ εκπαίδευε μέλη της για μαχαιρώματα στην Καροτίδα. Ψηφοφόρη, σημαντική μείωση της επιρροής της ναζιστικής οργάνωσης στην κοινωνία. Όμως το 6,9% με 7,8% δηλώνει ότι θα τους ψήφιζε. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, μαλλιά, κουβάρια, Γονίδης, Βανδύ και Ζήνα. Πώς μια συνεργασία με μεγατόνων τεινάχτηκε στον αέρα. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ο προϋπολογισμός φιλόδοξος με μέτρα ύψους 5 δις ευρώ. Το πρωτογενές πλεώνασμα ενεργοποιεί διαπραγματεύσεις για το χρέος. Νέο άλμα κατά 2,5% στο χρηματιστήριο. Οι συναλλαγές της συνεδρίασης αυξήθηκαν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Στην εφημερίδα Καθημερινή βλέπουμε τον καταδικαστή πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο. Κάθερξη 20 ετών και δίμευση περιουσία στον Τσοχατζόπουλο. Βαριές ποινές σε 17 κατηγορούμενους χωρίς ελαφρυντικά πλην ζήγρα. Ενδιαφέρον για ελληνικές τράπεζες. Ικανοποίηση Κέρι για τη στάση Ασάντ. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τις αθλητικές. Νικολέτα. Στην εφημερίδα Live Sport, Top Gun. Πρώτος παντού ο Μήτρογλου. Νομίζω ότι αυτή την εφημερίδα πρέπει να την έχεις εσύ, Έλενα. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day, άντρας χωρίς νταντέματα και ο Βαζέχα υποκλίνεται στον Μήτρο Γκολ. Και αυτό ναι, και αυτή είναι η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Πρωταθλητής, όπου έχει νομίζω ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, πολύ ταιριαστό στην προσωπικότητα του Κώστα Μήτρογλου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πάνω απ' όλα έχει βάλει το θρύλο και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Τι ζήτησε ο Μήτρογλου για να μείνει. Ο δολοφόνος χτυπάει από παντού. Όλα τα γκολ του πιστολέρο σε μια ξεχωριστή παρουσίαση. Στην εφημερίδα Η ώρα των σπορ. Αθάνατος παγκόσμια αρχηγέ μας. Σεισμός 1968 Ρίχτερ προκλήθηκε στην Ελλάδα από το μεταμεσονύχτιο χαμό του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιώργου Αμερικάνου. Διαβάζουμε επίσης ότι έγραψε ιστορία ο κόσμος της ΑΕΚ. Όντως, να πούμε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ιστορικός όσον αφορά τις παρουσιάσεις του στα γήπεδα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τέτοια μεγάλη συμμετοχή. Νικολέτα. Στην εφημερίδα Η Γάτα πληρώνουν 3 διπλά από την Αγγλία. 2 αγγλικά σκορ με σούπερ αποδόσεις. Ενώ στην εφημερίδα Η Πράσινη, αυτή είναι η δικιά μου εφημερίδα Έλενα, πάμε όπως παλιά. Αυτά τα παλικάρια του Παναθηναϊκού με την πρωτόγνωρη στήριξη του πράσινου λαού μπορούν εδώ και τώρα να ξανακάνουν βαριά την πράσινη φανέλα. Να περάσουμε στην εφημερίδα Γαύρος, η προκήρυξη «Αφήστε ήσυχο τον Μήτρογλου». Μην ασχολείστε με συμβόλαια, ρήτρες και μεταγραφές, γιατί θα εκτεθείτε. Ο Κώστας είναι ευτυχισμένος που παίζει και σκοράρει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι σαν άλλους. Στον Πειραιά, η Παγκόσμια Κούπα. Επέστρεψαν στη βάση τους οι πρωταθλητές κόσμου πλην NBA και βάζουν πλώρη για τις επόμενες. Στην εφημερίδα Το Φως, στην αθλητική εφημερίδα Το Φως των Σπορ, η αλήθεια για τη ρήτρα του Μήτρογλου. Και ο σοβαρός κίνδυνος να φύγει ο παίκτης άμεσα τον Ιανουάριο. Τι λένε στην οικογένειά του οι άνθρωποι της Gladbach, η οποία τον έχασε μέσα από τα χέρια της. Το πιο γρήγορο πιστόλι της Ευρώπης, με ένα γκολ κάθε 55 λεπτά συμμετοχής, ο Κώστας Μήτρογλου εκτελεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Και στην εφημερίδα Το Γκολ βλέπουμε Γιώργος Αμερικάνος, 1942-2013. Εγώ είμαι αητός και εσύ είσαι τα φτερά μου. Το Γκολ αποχαιρετά με 8 σελίδες στον παγκόσμιο. Γράφουν, εδώ πέρα βλέπουμε αθλητικοί συντάκτες, το τελευταίο αντίο της Χριστίνας Αμερικάνου στον πατέρα της. Καλό ταξίδι και από εμάς στον μεγάλο αυτόν άνθρωπο. Να διαβάσουμε, να περάσουμε λίγο. Καταρχάς, να πούμε ότι εχθές το βράδυ έκανε πρεμιέρα η εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου «Κίτρινος Τύπος»,
όπου ακούστηκαν και άλλα ηχητικά ντοκουμέντα μεταξύ Νικολέτα, του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου, τα τρομερά, παύλα, τρομακτικά αυτά ντοκουμέντα, που κι εσείς μπορείτε να ακούσετε μέσα από τη σελίδα του Ζούγκλα, ζούγκλα.gr. Να περάσουμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα, τα οποία λένε. Το πρώτο πρωτοσέλιδο, τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, η επιρροή των τελευταίων εξελίξεων στο εκλογικό σώμα. Το βλέπετε κι εσείς στις οθόνες του υπολογιστή σας ή από όπου μας παρακολουθείτε. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο, ανοίγει η υπόθεση Μπλόχερ στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, σιωπή για τους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Κάραμανλή. Νέες συνομιλίες φωτιά, Άκη Σμπόκου. Ενώ το τρίτο εξώφυλλο είναι κάθερξη 20 ετών στον Άκη. Βαριά ποινή για τη Βίκη, στα μαλακά Ζήγρας και Σταμάτης. Αυλαία έπεσε έπειτα από 5 μήνες στην πολύκροτη δίκη για τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα. Είδαμε ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα γεμάτη από εξελίξεις σίγουρα όσον αφορά την υπόθεση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Τσοχατζόπουλου. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα αποτελέσματα που έδωσε η διαδικτυακή ψηφοφορία του Ζούγκλα, να τα κοιτάξουμε λίγο αναλυτικότερα. Αν θέλετε και εσείς τα τηλέφωνα που σας είπε η Νικολέτα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να τα σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα και πάλι, επιστρέψαμε από αυτό το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας που είχε διοργανώσει από την 1η Οκτωβρίου η ζούγκλα.gr και θα δούμε ένα βίντεο όπου ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα στην εκπομπή του Κίτρινος Τύπος. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στη μικρή μέτρηση. Η μικρή μέτρηση είναι μια δεξαμενή 10.000 ψηφοφόρων που έχουν επιλεγεί ανάμεσα σε όσους από εσάς μπαίνετε στο zoogla.gr, στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, και αποφασίσετε να δώσετε στους δημοσκόπους τα δημογραφικά σας στοιχεία. Την ηλικία δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει, την οικονομική κατάσταση, το πού μένετε, τις συνήθειές σας και διάφορα άλλα πράγματα. Και βεβαίως, αφού μας εμπιστευτήκατε, και εμείς εμπιστευόμαστε εσάς και από ό,τι φαίνεται κάνουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια διαδικτυακή ψηφοφορία που πέφτει πολύ μέσα στα πράγματα. Και είναι και ένα πολύ φρέσκο δείγμα. Αυτή είναι μικρή. Σε αυτήν δεν μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε από το zoogla.gr.
Γιατί εμείς στέλνουμε ένα SMS στα αυτά τα 10.000 άτομα και εκείνα απαντούν και ψηφίζουν. Επομένως δεν μπορεί να επηρεαστεί από τους καθημερινούς αναγνώστες της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Και υπάρχει και μεγάλη. Εκεί υπάρχει αθρώα προσέλευση ψηφοφόρων, τόσο τον αληθές ώστε αρκεί να πω ότι την τελευταία φορά ψηφίσατε πάνω από 50.000 άτομα. Έχει μία αξία βεβαίως, γιατί έχουν ψηφίσει και δικηγόροι και δικαστές και εισαγγελείς και γιατροί και επιστήμονες και αγρότες και εργάτες και φοιτητές, αλλά εκεί βεβαίως μπαίνουν και 10, 10, 20, 20 από την ίδια IP, από το ίδιο κομπιούτερ δηλαδή, και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, Πασόκ. Αυτούς τους απορρίπτει το σύστημα για τους ανακαλύπτει από την IP. Υπάρχουν και άλλα κολπάκια, αλλά όσα και να υπάρχουν δεν μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εκείνο που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα είναι ο θυμός, η οργή, αυτά τα οποία στιγμία καταγράφονται και δυστυχώς δεν μπορούν να σταθμιστούν από μια διαδικτυακή ψηφοφορία, έστω και αν αυτή ξεπερνάει τις 50.000 άτομα. Που σημαίνει ότι αυτή η μέτρηση είναι χρήσιμη ως προς την τάση. Την στιγμιαία τάση φυσικά, η οποία αλλοιώνεται και μεταβάλλεται συν το χρόνο από διάφορα γεγονότα, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όσοι πανηγυρίζουν από τα διάφορα blogs και γράφουν ότι 30% πήρε η Χρυσή Αυγή στη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας. Αυτό το νούμερο δεν έχει αξία ως νούμερο, γιατί δεν είναι αληθινό. Δεν πήρε 30 η Χρυσή Αυγή, πήρε 39, παρακαλώ, στη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία. Αλλά είναι μεγάλος δείκτης της τάσης που υπάρχει σε σχέση με την οργή, το θυμό και την ενεργοποίηση του κόσμου. Ποιου κόσμου, αυτό θα το δούμε. Θα πάμε λοιπόν στη μικρή πρώτα, για να δούμε την ταυτότητά της. Πρέπει να σου πω ότι οι επιστήμονες που τη σταθμίζουν είναι δημοσκόποι, επιστήμονες δηλαδή, οι οποίοι έχουν δείξει στο παρελθόν τη δυνατότητά τους και τις ικανότητές τους, αναγνωρισμένης αξίας. Γι' αυτό λέγαμε ότι σταθμίζεται από την ΑΛΚΟ, γιατί είναι συνεργάτες αυτής της εταιρείας. Είναι 1.368 άτομα. Τόσοι ψηφίσατε στη μικρή. Από την πρώτη δεκάτου, ενεστώτος έτους, μέχρι την τρίτη δεκάτου. Δηλαδή 2-24 ώρα ψηφίσατε. Μετά τα γεγονότα. Δηλαδή 2 μέρες μετά τη σύλληψη των βουλευτών και του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Είναι από 18 ετών και πάνω, και πάμε στην πρώτη σελίδα που ενδιαφέρει πολύ, στον πρώτο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν? 14% είναι οι γυναίκες και 86% είναι οι άντρες. Οι ηλικίες τώρα έχουν και αυτές τις ενδιαφέρον. Ο δεύτερος πίνακας, το 50% είναι 45 με 64, το 41% είναι 25 με 44, το 1% είναι 18-24 και το 8% είναι 65+, ηλικίες πάνω από 65 ετών. Ο βαθμός αστικότητας καταγράφεται στον επόμενο πίνακα. Αγροτική περιοχή, οι αγροτικές περιοχές 15% και οι αστικές περιοχές 85%. Αναπεριοχή ποιοι ψήφισαν τώρα? Στην επαρχία, στην περιφέρεια δηλαδή, το 54%, στη Θεσσαλονίκη το 9%, αυτό που βλέπετε στο κίτρινο, και στην Αττική, στο κόκκινο, το 37%. Ο επόμενος πίνακας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή μας ψηφοφορία, και για εμάς που δίνει την ταυτότητά μας, γιατί ουσιαστικά βλέπετε και ποιοι διαβάζουν το Zoogla.gr. Ψήφισαν επίπεδο μόρφωσης ανώτατη 40%, ανώτερη 32%, μέση 27% και κατώτερη 1%. Και τώρα πάμε στο πρώτο ερώτημα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη σας, τα κίνητρα για τις συλλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής ήταν? Πολιτικά, το 51% στο μπλε, αυτό που βλέπετε. Ποινικά, το 43%. Και στο πράσινο, δεν έχω γνώμη, το 6%. Παρόλο το θόρυβο λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, για τις φασαρίες που έγιναν και το μελάνι
Τη Μελάνη που χύθηκε και όσα έχουν υποθεί από τις τηλεοράσεις, το 51% παραμένει ακλόνητο εκεί πέρα ότι τα αίτια είναι πολιτικά και αυτό οι κυβερνώντες οφείλουν να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Στο άλλο ερώτημά μας, πιστεύετε ότι θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα ποσοστά της χρήσης αυγής μετά τις συλλήψεις? Το 60% πιστεύει στο πράσινο, είναι αυτό ότι θα μειωθούν. Σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει από τη μέτρηση. Θα αυξηθούν το 27% και δεν έχω γνώμη το 13%. Και τώρα μπαίνουμε στους πίνακες. Ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Ο κανένας είναι πρώτος στο πορτοκαλί με 42,4. Και είναι μεγάλο το νούμερο και αυτή τη φορά. Ίσως το μεγαλύτερο από κάθε άλλη. Το 24% Αντώνης Σαμαράς, το 14,7 ο κύριος Τσίπρας, το 6,5 ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Το 2,4 ο Καμένος, το 2,4 ο Βενιζέλος, το 1,3 ο Κουτσούμπας, το 1,2 ο Κουβέλης, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 5,2. Στον επόμενο πίνακα, αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 43,6, ο ΣΥΡΙΖΑ με 39,4, το ΠΑΣΟΚ με 1,2, η Ανεξάρτητη Έλλειψη 0,3, η Χρυσή Αυγή με 2,3, το ΚΚΕ με 0,2 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 13%. Και τώρα πάμε στο ζητούμενο. Στην ψήφο. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Μπορείτε να το δείτε και στο μεγάλο το μόνιτορ πίσω σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 19,3, ο ΣΥΡΙΖΑ με 19,1 δεύτερος, το ΠΑΣΟΚ 5,1, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,9, η Χρυσή Αυγή 14,9, η Δημοκρατική Αριστερά 1,6, το ΚΚΕ 5,4 και εδώ η έκπληξη είναι το λαός του Γιώργου Καρατζαφέρη που εμφανίζεται για πρώτη φορά με ένα ποστό της τάξης του 4,3% μετά από επανειλημμένες διαδικτυακές ψηφοφορίες όπου η δύναμή του εκειμένεται μεταξύ 0,2% και 1%, δεν είχε περισσότερο. Έτσι, το Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα 1,1, σχέδιο Β του Αλαβάνου 0,6 και πάμε στον δεύτερο πίνακα. Οικολόγοι 2%, Νέα Μέρα 0,2%, Ανταρσία 1,3, ΕΠΑΜ 1,3, Άλλο Κόμμα 3,2, Αποχή 4,9, Λευκό Άκυρο 8,1 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,6. Οι δύο επόμενοι πίνακες έχουν σχέση με τη συσπήρωση, η οποία δείχνει πολλά. Η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλή, 59,5. Και οι διαρροές είναι 3% προς τους ανεξάρτητους Έλληνες, 4,3% προς το ΣΥΡΙΖΑ, Λευκό Άκυρο δεν ψηφίζω, δεν απαντώ, 13,6% και Χρυσή Αυγή 16%. Γιατί αυτό έχει μία ερμηνεία, έτσι, η ακροδεξιά είναι σάρξ εκ της σαρκός της δεξιάς. Επομένως, εκεί υπάρχουν τα συγκοινωνούντα δοχεία και εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαρροές. Αλλά όμως, αν πάτε στον επόμενο πίνακα, αν πάμε, στη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακόμα χαμηλότερη, της τάξης του 49,5%, η διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή είναι 12,6%. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατανόητο. Αλλά ούτε η Χρυσή Αυγή έχει σταθερή ιδεολογική βάση, εκλογικό σώμα με σταθερή ιδεολογική βάση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται από εδώ, διότι είναι άτομα τα οποία εύκολα μπαίνουν και βγαίνουν από τον αριστερό χώρο στον ακροδεξιό, αναλόγως με τις περιστάσεις, με αυτά που συμβαίνουν, ψηφοφόροι δηλαδή, οι οποίοι εύκολα μετακινούνται. Είναι μια κινούμενη άμμος. Ορίστε. Είναι και λίγο δίπλα, δεν μακριά απόσταση. Αυτό το λέτε εσείς, εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Αλλά το εκλογικό σώμα, οι ψηφοφόροι, δεν ανήκουν σε κανένα. Αυτό λένε. Ότι εμείς είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε έτοιμοι για όλες τις δουλειές. Δηλαδή μπορεί να πάμε από τα ακροδεξιά μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, μην πάμε και ακροαριστερά. Αυτό
λένε. Αυτό δείχνει, το θυμό δείχνει. Το σχέδιο Β 1,3 προς τον Αλαβάνο που είναι έτσι ομογάλακτη. Λευκά άκυρα δεν ψηφίζονται απαντώ 11%. Το ΚΚΕ προς το ΚΚΕ πηγαίνει το 10,2. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επιστροφή δηλαδή στη Μήτρα. Και ανεξάρτητοι Έλληνες 2,9. Αυτά κυρίες και κύριοι προς το παρόν από την μικρή και την σίγουρη διαδικτυακή ψηφοφορία. Ήταν τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας που διοργάνωσε η ζούγκλα.gr. Τα ακούσατε και από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο από την χθεσινοβραδινή πρεμιέρα του στην εκπομπή του Κίτρινου Τύπου. Να περάσουμε όμως σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Αυλαία λοιπόν έπεσε μετά από 5 μήνες την πολύκροτη υπόθεση και δίκη για το σκάνδαλο με τις μίζες στα εξοπλιστικά συστήματα. Με μία απόφαση που σίγουρα ήταν καταπέλτης, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών στον πρώην υπουργό Άκη Τσοχαντζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα τέλεση του αδικήματος του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νικολέτα, εκτός από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, επιβλήθηκαν ποινές και σε 16 ακόμα... λοιπόν ακόμα συγκατηγορούμενούς του, στον κύριο Αστέρη Οικονομίδη 12 έτη, στην Βίκη Σταμάτη 12 έτη, στην Εφροσύνη Λαμπροπούλου 13 έτη, στην Αρετή Τσοχαντζόπουλου 12 έτη, στον Νίκο Ζήγρα 6 έτη. Να πούμε ότι του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στον κύριο Ζήγρα Έλενα, στον Γιώργο Σαχπατζίδη 13 έτη, στον Γιάννη Μπόκο 16 έτη, στην Μαρία Ταλίτα Τσεκούρα 10 έτη, στον Νίκο Γεωργιουλάκη 10 έτη, στον Οράτιο Μελά 10 έτη, στον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη 10 έτη, στον Γιώργο Κωνσταντάτο 10 έτη, στον Παναγιώτη Σταμάτη 6 έτη, στην Γκούντρουν Τσοχαντζοπούλου 6 έτη, στον Φώτη Αρβανίτη 6 έτη και στον Νίκο Καρατζά Έλληνα 6 έτη. Θέλω να περάσουμε σε κάτι, θα μπορούσαμε να το πούμε έκτακτο. Είναι πριν από λίγη ώρα ο Άκης Τσοχαντζόπουλος έστειλε ανακοίνωση μέσα από τη φυλακή. Όπως δηλώνει, τονίζει ότι δεν αναγνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου και μιλάει για εξοντωτική καταδίκη δική του αλλά και της οικογένειάς του. Να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα τι λέει η ανακοίνωση. Λοιπόν, λέει πως σήμερα η δικαστική λειτουργία εγκλημάτισαν εις βάρος του δικαίου και της ίδιας της δικαιοσύνης. Τούτο το δικαστήριο αποδείχτηκε ανεπαρκές και αδύναμο να αντισταθεί στις άνωθεν παρεμβάσεις, ενοχοποίησης, καταδίκης, φυλάκισης εναντίον μου των γνωστών πολιτικο-δικαστικών κέντρων εξουσίας, οι οποίες από το 2010 επέβαλαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον επικοινωνιακό κανιβαλισμό και διαπόμπευση εναντίον εμού και της οικογένειάς μου. Των ιδίων κέντρων που το 2011 επέβαλαν με πρωτοφανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στο κοινοβούλιο να κουκουλώσει τον σκάνδαλο σαν ναυπηγία Σκαραμαγκά και να ασκήσει δίωξη εναντίον μου. Σήμερα το δικαστήριο εκτροχιάστηκε από τον νόμο και το δίκαιο, περιφρονώντας τόσο την υποχρέωσή του σε βάθος έρευνας της αλήθειας, αλλά και τσαλαπατώντας τους κανόνες της δίκαιης δίκης. Προχώρησε ατεκμηρίωτα και χωρίς αποδείξεις για την ανύπαρκτη δωροδοκία σε εξοντωτική καταδίκη εις βάρος εμού και της οικογένειάς μου. Δεν αναγνωρίζω την υπόθεση αυτή και θα καταθέσω άμεσα ύφεση. Συνεχίζω τον αγώνα να αποδείξω την αλήθεια και την αθωότητά μου. Και υπογράφει Άκης Τσοχαντζόπουλος. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία βγήκε πριν από λίγο, στις 9 και 10. Τι να πούμε, είναι η γνώμη του κύριου Τσοχαντζόπουλου. Ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε παρουσίασε χθες. Κάποια στιγμή ήταν μια κυρία η οποία παρακολουθούσε τη δίκη μέσα από την αίθουσα. Και τη στιγμή που επιβλήθηκε η ποινή στον πρώην υπουργό, σηκώθηκε και φώναξε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην αίθουσα να την βγάλουν έξω.
Τώρα, Νικολέτα, σε σχέση με τις προτάσεις της εισαγγελέως Γεωργίας Αδηλίνη, η μοναδική διαφοροποίηση εστιάζεται στην αρετή Τσοχατζοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών, ενώ η εισαγγελέας εξ αρχής είχε προτείνει 10 έτη. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή για τον Νίκο Ζήγρα, ο οποίος μαζί με 5 κατηγορούμενους θα αφαιθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, ανάλογο αίτημα για την αρετή Τσοχατζοπούλου λόγω μονογονεϊκής οικογένειας δεν έγινε δεκτό. Για τους υπόλοιπους που βρίσκονται προφυλακισμένοι, η ποινή δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ όλοι όσοι μέχρι σήμερα είναι ελεύθεροι θα παραμείνουν εκτός φυλακής. Ειδικότερα, Ελένα, το δικαστήριο αποφάσισε να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα οι ποινές για 11 κατηγορουμένους, ενώ οι υπόλοιποι 6 θα οδηγηθούν στην φυλακή. Πρόκειται για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, Εφροσύνη Λαμπροπούλου, Γιώργο Σαχπατζίδη, Αρετή Τσοχατζοπούλου, Βίκη Σταμάτη και Γιάννη Μπόκο. Στον Αστέριο Οικονομίδη, ο οποίος είναι μεταξύ των 11 κατηγορουμένων Έλληνα, αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τουλάχιστον 3 φορές το μήνα. Οι υπόλοιποι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση επιβλήθηκε πενταετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στα χέρια της δημοσιογραφικής ομάδας τόσο του Ζούγκλα όσο και του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Είπαμε ότι συνεχώς θα ακούμε καινούργια ντοκουμέντα, τα οποία βέβαια περνάνε μέσα από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Να περάσουμε να τα ακούσουμε. Το ακούσατε όσοι παρακολουθήσατε χθες το βράδυ και τον Κίτρινο Τύπο. Για όσους δεν τα ακούσατε, πάμε να το ακούσουμε τώρα. Η γυναίκα την καλέσανε. Πού, τώρα? Τη μία φορά με την καλέσανε, την πρώτη φορά βέβαια πήγε. Ποιος την καλέσανε? Πώς είσαι? Να πάθει ίσως σας δω ήταν. Όχι, σε γυρέσω και δεν την καλέσανε. Σας έτσι, πώς δεν την κάνεις, τι λες, είσαι καλά, βέβαια την κάνεις, τι του λες τώρα. Οι κυρίες, βέβαια, πήγε στις κυρίες αυτές. Βέβαια, και ήταν περιφρονητικές απέναντι της μάλιστα. Δηλαδή μου χαρτί πήρε να παρακαταθέσεις. Ναι. Πώς δεν είναι, βέβαια, πίσω. Ανομωτή είναι. Μα και σένα δεν είναι. Θα είναι, σου λέω. Δεν έχω πάρει χαρτί εγώ ακόμα. Θα είναι και αυτό. Δεν έχουν καμιά επιβολία οι δικοί μου ότι θα μου αφήσουν οι δύο. Ωραία. Σίγουρα ναι. Λοιπόν, να προλάβεις αυτό, να θες, να ξεπλοκάρεις και η άλλη ιστορία, να δούμε τι θα γίνουμε όλοι μας. Θα σου πω τώρα, Γιάννη, όσο αφορά την άλλη της ιστορία, δεν ξέρω τώρα γιατί το συνέβησες με αυτό το θέμα. Γιατί το συνέβησες, είναι αλλά, το θέμα, ο μήνας είναι ξελεμένος. Σύμφωνοι, τώρα, εσύ έχεις δικαίωμα να πεις. Εγώ σου λέω, άκουσε με, μου λέει μαλακίες. Όχι, δεν λέω. Δεν σου λέω ούτε μαλακίες, τίποτε τίποτε. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα, αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω και αρνούμε να το κάνω. Εάν αυτό το πιστεύεις, υπάρχει αδιέξοδο στην ενόησή μας. Όχι, δεν είναι. Σου λέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Ωραία. Υπάρχει ένας τρόμος ο οποίος είναι χεσμένος παθόφορφα. Ανά πάσα στιγμή με μια στραβή μπορεί να αρχίσει να λέει αλφα, βήτα, γάμα, δέτα. Δεν μπορεί να φανταστεί το τι τραβάω την κάθε μια ημέρα. Έρχεται τώρα και έχουν προσθεθεί όλα αυτά τα τελευταία, ας πούμε, ανθρώπους που εγώ έχω πάει ένα κομμάτι ψωμί και καταστρέφονται εδώ και μου λένε εξαιρετικά και δεν ξέρω και τι άλλο. Ναι. Γιατί εγώ τόσα χρόνια σου δούλευα σαν το σκυλί, ας πούμε, σαν μηχανικός, έτσι. Ναι. Και, και όλοι αυτοί είναι του κοντασυμματού κλάδου, είναι τα ίδια σκατά, τα ξέρω, τα ίδια. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πού θα αντέξω εγώ αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και πρέπει τώρα να πάω εδώ και τι έχουνε και τι έχουνε μπροστά τους στο ΔΟΕ. Σύμφωνα, θα τα δεις, θα κάνουμε, εντάξει, μας καλέσουμε. Και στο ΔΟΕ πήγαμε εκεί πέρα, θα δούμε τώρα τι μας κάνουν. Για μένα με έχουν ακόμη τυρανού, δεν βγάλανε ακόμη το χαρτί που είσαι. Αυτά τα τρία. Καλώς. Ωραία. Ποιο χαρτί δεν βγάλανε. Δεν βγάλανε ο Ζώρετ, είναι το πόρισμά του για μένα. Ποιο πόρισμα είναι. Και ο Μαϊτός δεν βγάλανε το πόρισμα. Όχι. Ποιο πόρισμα. Δεν έχουν, ελέγχουν ακόμη. Πήγανε προχθές σε συνεργεία. Τα οποία είχα χρησιμοποιήσει για εργασίες στο ακίνητο. Για να το ολοκληρώσω. Και πιάσαν τα συνεργεία. Κατάλαβες. Ό,τι κάνουν και έτσι. Με φέρνουν οι άλλοι και μου λένε για το ΦΠΑ. Που είναι φορολογικό. Γιατί μου λέει άνθρωποι καταστρεφόμαστε. Τι μου τους έστειλες. Βρήκα τον Μαϊτό, τον ένα τον άλλο. Εγώ βέβαια τρέχω μέσα στα συνεργεία, λέω παιδιά, ψυχραιμία, κοιτάξτε να τους αντιμετωπίσετε. Και πήρα τον Διώτη και του λέω δεν μου νοιάζει έργο. Τον Διώτη τον ίδιο. Και του λέω σας παρακαλώ, λέω. Τι πρακτική είναι αυτή. Πώς την αντιμετωπίζετε. Δεν τον ήξερα, ούτε τον ξέρω, ούτε τον έχω δει ποτέ ζωή. Είναι κολλητός του.
Δεν ξέρω τι είναι, ναι, αυτός είναι τουσογοίδη άνθρωπος, όχι. Και λέω, σας παρακαλώ, του λέω. Να νομίζει ότι τα κάνει αυτός γιατί... Όχι, σας παρακαλώ, του λέω. Είναι δυνατόν να είναι άνθρωποι του ΖΟΕ, πηγαίνουν επίσημα, πιάνουν απλά ανθρωπάκια στα συνεργεία και με δουλειές των 5, 8, 10 χιλιάδων ευρώ και τους έρχονται τώρα και δημιουργούν όλο το θέμα. Είναι δυνατόν, μα μου λέει, δεν το πιστεύω. Λέω, σας παρακαλώ να το εξετάσετε αμέσως. Σας το λέω εγώ. Αν δεν το ξέρετε, καλά, λογικό να μην το ξέρετε. Δεν είναι κολλή. Ναι, και σας παρακαλώ, ναι. Και θα σας ξαναπάρω να μου πείτε τι κάνατε, του λέω. Διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ αυτοί πήγανε, σ' άλλους δύο. Σ' άλλους δύο. Λοιπόν, αυτόν τη Δευτέρα τον έχω τηλέφωνο. Θα γίνει γαμός. Τον ξεφτυλίσω το πώς. Καταρχήν υπάρχουν δύο τεινάγια, αν το ξέρετε. Η μία δεν τους είναι ότι σε κοροϊδεύει. Και εγώ τον ξεφτυλίζω. Τι να κάνω. Θα τον βρίσω. Και λοιπόν, θα τον πάρει απέναντι και νομίζω ότι κάνει καλό τώρα. Τι θα κάνει. Τι να μου κάνει μωρέ μαλάκα. Η δεύτερη, μάλλον πιο πιθανή περίπτωση, είναι ότι δεν ελέγχει τίποτα από κάτω. Αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, και στη δικαιοσύνη είναι όλα αυτονομημένα αυτό το καιρό. Και να ξέρεις. Να ξέρεις. Παντού είσαι. Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι ότι ο Βαρδής μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις. Τις παρεμβάσεις υπάρχουν και από τους δικούς μας δικηγόρους σε κάποια σημεία που μπορούν να παρέμβουν. Άλλο θέμα, ρε Γιάννη, άκουσε με τώρα. Λοιπόν, επομένως αυτό είναι σαφές ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν τώρα αυτή την περίοδο. Τώρα, όχι αργότερα. Τώρα όπως είπες, πώς. Τίποτα δεν γίνει αργότερα. Ναι, αυτό σου λέω. Άρα τώρα. Τώρα μπορεί να γίνει, παιδί μου. Τώρα. Αυτή την εβδομάδα, την άλλη, τη μεθεπόμενη κτλ. Δηλαδή πριν από το τέλος της χρονιάς. Τέλος της χρονιάς. Εντάξει. Τώρα λοιπόν μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα. Έτσι. Και εδώ πρέπει να σκεφτεί κανείς καλά τι θέλει και τι μπορεί βέβαια. Εγώ σου είπα, ο δικηγόρος ο δικός μου πήγε, είδε και τα λοιπά και διερεύνησε, όχι ο καθηγητής δεν είχε κανένα βιβλίο, ο άλλος ο Νικολάου πήγε και είδε και μου λέει και εξάδεισε. Βεβαίως, γίνεται κουβέντα για ορισμένα πράγματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε και να είμαστε συγκεκριμένοι. Και βέβαια θα καταλάβεις ότι είναι τρικόστος. Δεν γίνονται έτσι. Λοιπόν, μου είπε αμέσως διάφορες διαδικασίες και τα λοιπά. Του λέω καλά, θα το δούμε, άσε δεν λέω. Άκουσε, θα παρακαλώ πολύ. Εγώ αυτό που σου είπα, ναι, το θεωρώ αποκλειστικά και μόνο σε αντιστοίχηση με το ΒΒΒ. Καλά, εντάξει. Τίποτα δεν. Σε παρακαλώ, μην κάνεις άλλες κινήσεις γιατί θα κρυφταγεί και όταν. Λοιπόν, επέσαι το συνδύασα επειδή πέντε χρόνια δούλευε εκεί. Επομένως, θα πάω να βρεις το άλλο, να του πεις αλλά το. Αλλά το πω αυτό το... Α, είναι δική του συνεργάτης ήτανε. Όχι δική του. Ποιανού. Ξέρω πως μπορεί να δουλεύει και να το ξέρετε καθόλου άνθρωπος. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Σε ποιο μαγαζί, σε ποια εταιρεία. Τα πετρέλαια. Ξέρω, δεν ξέρω. Μα μου είπες τώρα πέντε χρόνια δούλευε στο Μαρδί. Ναι. Μα είναι ολόκληρος όμιλος. Ναι ρε παιδιά, αυτό θέλω εδώ. Στο πετρέλαιο δούλευε ή αλλού. Δεν ξέρεις. Πάλι καλά που έμαθα αυτό. Αυτό. Με τέτοιες, πώς θα πω, τέτοιες ιδιότητες η γυναίκα, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Έτσι, εύκολα παίρνεις μια δοκτορά, η γυναίκα τα δεν μου ξέρει, σαν Αμερική σπουδάγμα. Εγώ δεν ξέρω. Έχει προσόντα. Εγώ δεν ξέρω. Καλώς, εντάξει. Τι λοιπόν θα του πεις. Ωραία, το βρω. Θα το βρω. Το και το. Ότι θέλω εδώ πέντε χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να κλείσει ραντεβού, να φύγει να τη δεις και θέλω αυτό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και μετά. Πρόκειται γιατί αυτό που εγώ σκέφτηκα και ξέρω τι σου λέω, μετά θα πάρεις και θα πεις, βρες με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Ακούσατε ένα απόσπασμα από τη συνομιλία, την καυτή θα μπορούσαμε να πούμε συνομιλία μεταξύ του Γιάννη Σμπόκου και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο της συνομιλίας, καθώς και τις άλλες συνομιλίες, μπορείτε μέσα από το Web TV της Ζούγκλας και στις υπόλοιπες εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, τόσο στη Ζούγκλα όσο και στον Κίτρινο Τύπο, έρχονται και άλλες συνομιλίες. Να πούμε ότι η πρόεδρος του σώματος κατέληξε ανακοινώνοντας την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, λέγοντας πως το δικαστήριο αποφάσισε και τη δίμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορούμενων, η οποία έχει ήδη κατασκευθεί και επέβαλε την καταβολή για χρηματική ικανοποίηση του ελληνικού δημοσίου 1 εκατομμυρίων ευρώ στον Άκη Τσοχατζόπουλο, 500.000 ευρώ στον Γιάννη Σμπόκο και 100.000 ευρώ στον καθένα από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ευχόμεθα να έχετε καλύτερη τύχη στον δεύτερο βαθμό και να πείσετε για τα επιχειρήματά σας, είπε ο πρόεδρος.
Νικολέτα. Σύμφωνα, λέει Έλενα, με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, δίνεται λοιπόν αναστολή σε όσους και δεν δώσατε στη γυναίκα και στην κόρη μου. Σας ρωτώ ευθέως. Επειδή φέρουν το όνομα Τσοχατζόπουλου, αυτός είναι ο λόγος. Προχωρήσατε σε μία απόφαση για δίθεν δωροδοκία με βάση ένα ψευδέστατο κείμενο και που δεν ξέρω ποιος σας το έδωσε. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τις τραγικές συνέπειες για τα παιδιά της γυναίκας μου και της κόρης μου. Πιστεύω ότι έχετε συνείδηση της ευθύνης σας και ζητώ αναστολή για τη γυναίκα και την κόρη μου και περιμένω την αιτιολογημένη απόφασή σας. Είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων ο πρώην υπουργός Άκης Τσοχαντζόπουλος για την απόφαση των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Νωρίτερα ο συνήγορος της αρετής Τσοχαντζόπουλου Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: τέτοια σκληρότητα δεν το περίμενα. Εκπλήσουμε με την αναλγησία, Έλενα, μία λέξη την οποία τη χρησιμοποιούν συνήθως οι δικηγόροι, θα λέγαμε. Σε μία μάνα λοιπόν με τρία παιδιά. Ρίξατε την καρδιά, σπάσατε την καρδιά των τριών παιδιών. Ρίξατε σαν κεάβα τα τρία παιδιά, ουσιαστικά είπε εκείνη την ώρα ο συνήγορος. Αλλά γενικώς όμως οι νομικοί κύκλοι σχολίασαν ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν γενικώς στους κατηγορούμενους ήταν αυστηρές. Μεγάλη εντύπωση βέβαια τους έκανε το γεγονός ότι στον Νίκο Ζήγρα αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταμέλειας. Βέβαια, από τη μεριά τους οι συνήγοροι υπεράσπιση χαρακτήρισαν ως σφαγή την πρόταση των εισαγγελέων να μην αναγνωριστεί σε κανέναν κατηγορούμενο από τους υπόλοιπους το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Βέβαια, να δούμε και τις δηλώσεις λίγο που έκανε ο εξάδελφος του Τσοχατζόπουλου, ο Άκης Ζήγρας, λίγη ώρα μετά την ετοιμιγορία για τα εξοπλιστικά συστήματα. Τόνισε πως ζητά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και από τον κυπριακό λαό. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα ευθύνης και όχι, λέει, χαράς για μένα. Από αύριο θα συνεχίσουν πιο δυνατό στην προσπάθεια για να επιστραφούν τα χρήματα, τα κλεμμένα χρήματα, στο ελληνικό δημόσιο. Η τακτική όμως εισαγγελέας της δίκης, κυρία Γεωργία Αδελίνη, είχε εισηγηθεί την απόρριψη των ετοιμάτων για την αναγνώριση του ελαφρυντικού, του πρωτέτερου έντιμου βίου, για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τους 16 κατηγορούμενους του. Ναι, όπως είπαμε, δεν δέχτηκαν να έχουν αυτό το ελαφρυντικό. Αυτό ήταν ουσιαστικά πάνω κάτω η εξελίξη όσον αφορά εδώ, στην Ελλάδα, τη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πάμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας από την τηλεόραση της Ζούγκλας με την Άννα Μορφούλη και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε λίγο τι εντυπώσεις έχει προκαλέσει η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Πάμε να δούμε το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου. Ερώτητα. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-55-500, να μας βρίσκετε στο Facebook στο www.facebook.com/Πρώτη Ανάρτηση, καθώς να μας στέλνετε και τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Έλενα, έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε όσον αφορά την πολύκροτη δίκη της, που αφορά τις μίζες στα εξοπλιστικά συστήματα και την κάθειρξη 20 ετών στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Φαίνεται πως εκτός από την Ελλάδα έχει επηρεαστεί άμεσα και η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ελβετία. Θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντόλιο, τον βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Ντόλιο. Καλή σας μέρα. Καλά είστε, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Έχετε δίκιο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ακούσαμε την κάθεξη του κύριου Τσοχατζόπουλου. Φαίνεται ότι είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει μετά από 5 μήνες αρκετά τον ελληνικό λαό. Απ' την άλλη, είχαμε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση τελικά?
χωρίς αμφιβολία, οι πολιτικές διαστάσεις που έχει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής είναι ασύγκριτες με τα φαινόμενα της διαφθοράς, της οποίας έτσι θα έλεγα χαρακτηριστικό αποτύπωμα ήταν αυτή η συμμορία του Χατζόπουλου. Γιατί περί συμμορίας πρόκειται. Νομίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα, αποφασιστικά, επέβαλε τις μέγιστες δυνατές ποινές που μπορούσε να υποβάλει, ενώ συγχρόνως δίμευσε την περιουσία. Έχω τη γνώμη ότι η δικαστική απόφαση ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αναμένονται και άλλες δίκες και άλλων πολιτικών προσώπων. Και αυτό το οποίο έλεγε ο κόσμος, η κοινωνία, ότι επιτέλους πρέπει να μπουν κάποιοι στη φυλακή, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Κύριε Ντόλιο, αν γινόντουσαν αύριο εκλογές, πιστεύετε ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, οι υποστηρικτές μάλλον της Χρυσής Αυγής, θα είναι το ίδιο, θα έχουν μειωθεί, θα έχουν αυξηθεί? Κοιτάξτε, προσωπικά πιστεύω ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα υπάρχει. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκφράστηκε μέσω της Χρυσής Αυγής. Τώρα που αποκαλύπτεται ο εγκληματικός χαρακτήρας της οργάνωσης, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τα ποσοστά αυτά θα πέσουν, ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν, θα πέσουν ακόμη περισσότερο όσο αποκαλύπτονται πράγματα. Νομίζω ότι το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Χρυσή Αυγή θα εξαρτηθεί από το εάν τελικά υπάρξει άλλος φορέας που θα επιχειρήσει να εκφράσει την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Επίσης θα εξαρτηθεί και από το ότι εάν τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, το οποίο είμαι βουλευτής, επαναφέρει με έναν τρόπο ορατό στο λεξιλόγιο του έννοιες οι οποίες μας έχουν λείψει πλέον από τον πολιτικό μας λόγο, όπως είναι η πατρίδα, η πίστη, η οικογένεια. Σε αυτά τα θέματα είχε πάντα αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και καθόριζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική του στάση σε μια σειρά ζητημάτων. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Επομένως, αυτό το οποίο λέγεται ότι χρειάζεται πολιτική αντιμετώπιση του φαινομένου, σας έδωσα δύο παραδείγματα τα οποία δείχνουν έτσι ποιος θα μπορούσε να είναι ο πολιτικός τρόπος αντιμετώπισης της. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί ακούγονται διάφορα, για πρόωρες εκλογές. Για πρόωρες εκλογές, να λέτε πρόωρες, πόσο πρόωρες εννοείται τώρα, μέχρι τα Χριστούγεννα? Μπορεί. Ακούμε γενικό σενάρια ότι μπορεί να έρθουν εκλογές σύντομα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί στην Ελλάδα γενικώς η μυρωδιά των εκλογών δεν πάβει να υφίσταται ακόμη και από την επόμενη μέρα της διεξαγωγής τους. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, εάν δεν αναμένουμε κάτι συγκεκριμένο, μια αλλαγή πολύ μεγάλη των συσχετισμών από τις εκλογές αυτές, που σημαίνει και αλλαγή της πορείας της χώρας, της οικονομικής πρωτίστως και όχι μόνο της οικονομικής, τότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητάμε για εκλογές. Και είναι λάθος, είναι επιζήμιο για τη χώρα το να συζητάμε κάθε τόσο για εκλογές. Ποιο πιστεύετε, κύριε Ντόλιο, ότι θα είναι το αύριο της χώρας, το αύριο της Ελλάδας, με όλα αυτά που συμβαίνουν? Κοιτάξτε, θαύματα δεν γίνονται. Είναι βέβαιο ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι δύσκολα. Εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ως αδιέξοδο, το έχω και εγώ προσωπικά το αδιέξοδο αυτό, είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, ανυπέρβλητες ίσως, ίσως να το πούμε έτσι με απλά ελληνικά. Βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν βγαίνει, συγχρόνως όμως αντιλαμβάνουμε, εγώ τουλάχιστον, ότι η έξοδος από το πρόγραμμα, η άμεση έξοδος από το πρόγραμμα είναι αυτοκτονία. Αυτό είναι το μεγάλο μας αδιέξοδο. Τι μπορούμε να προσδοκούμε? Νέες διαπραγματεύσεις, διαρκείς διαπραγματεύσεις και με στόχο να αλλάξουν στάση όχι απλώς οι δανειστές απέναντί μας, αλλά να αλλάξει στάση η Ευρώπη απέναντι στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και αφορά όχι μόνο, αφορά κυρίως τις χώρες του Νότου, αλλά δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου. Εάν δεν αλλάξουν οι αποφάσεις τα πράγματα στην Ευρώπη, τότε τα πράγματα για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, για την Ελλάδα ιδιαίτερα, είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Πόσο εφικτό πιστεύετε ότι είναι να αλλάξει αυτή η στάση της Ευρώπης απέναντι στις χώρες του Νότου και κυρίως στην Ελλάδα που μας αφορά και άμεσα? Έχω τη γνώμη ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες διακινούνται καταρχήν στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συζήτησης επί του οποίου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τον Απρίλιο κυρίως του 2014. Θα επαναλάβω ότι εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, το πρόγραμμά μας μοιάζει να έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες, ενώ επαναλαμβάνω,
εναλλακτική πρόταση δεν διατυπώνεται. Η είσοδος, η έξοδος από το πρόγραμμα με μονομερείς ενέργειες, με μονομερή ενέργεια, είναι και ο ακαριαίος θάνατος. Κύριε Ντόλιο, εσείς παρευρεθήκατε χθες στον αγιασμό, στη Βουλή. Είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα υγεία στην οικογένειά μου και δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Γενικώς ακούσατε όμως, πήρατε μια φαντάζομαι γεύση όσον αφορά και τον αγιασμό. Βέβαια δεν έγιναν κάποια ευτράπελα, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Για τον οικονομικό προϋπολογισμό που ακούμε για το 2014 και για το πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε αυτό. Να έρθει στη Βουλή να συζητήσουμε διάφορα πράγματα και να πω ότι και ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει διάφορα ακατανόητα πράγματα. Παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης στο οποίο αναφερθήκατε. Δεν έγινε ένας απολογισμός ως προς το τι απέδωσε το μέτρο πέρυσι. Επίσης, χρειάζεται σε αυτό το ζήτημα, απαιτείται να γίνει μια συζήτηση, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Παραδείγματος χάρη, τότε έγιναν πολλές μετατροπές στα συστήματα θέρμανσης, τόσο στη Βόρειο Ελλάδα, από την οποία κατάγομαι εγώ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αλλαγές των συστημάτων θέρμανσης, οι οποίες έγιναν με υλικά τα οποία είναι εισαγωγής, τα οποία υλικά προκαλούν μεγαλύτερες καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι ένα πρόβλημα, δεν έχουν αποτιμηθεί όλες οι επιπτώσεις της ύπαρξης αυτού του μέτρου. Δεν έχει αποτιμηθεί επίσης και από τη δική μας την πλευρά που θέτουμε μετεπιτάσεως το ζήτημα της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν έχει αποτιμηθεί το ότι εάν γίνει η κατάργηση, το πόσο θα αυξηθεί η κατανάλωση. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μείωση της κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης και οι αλλαγές των συστημάτων θέρμανσης οφείλεται στον υψηλό φόρο, οφείλεται όμως σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην φτώχεια που έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο δεν θα προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη και αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάποια στιγμή εχθές ρωτήσαν τον κύριο Στουρνάρα για τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Ο κύριος Στουρνάρας απάντησε ότι να μην ξεχνάμε ότι ο καπιταλισμός κρύβει μια δημιουργική καταστροφή μέσα του. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Καλά, τώρα είναι οικονομικές θεωρίες, οι οποίες δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Νομίζω όμως ότι δεν θα ήθελα να το πω απλά. Δεν θα ήθελα να ακούσω αυτήν την κουβέντα από τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα. Την είπε. Δεν θα ήθελα να την ακούσω. Ωραία. Γενικώς θέλω λίγο να μας πείτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει πραγματικά αναστατωθεί και λόγω των εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Γενικώς η πολιτική αστάθεια προκαλεί προβλήματα στους πολίτες και η τιμή του πετρελαίου που αυξάνεται. Βλέπω ότι έχει φτάσει 1,3 το λίτρο. Τι θα κάνει ο κόσμος αυτό το χειμώνα, πώς θα τη βγάλει φέτος? Πώς θα τη βγάλει? Το να περιγράψουμε την κατάσταση είναι πολύ απλό. Εξάλλου, εγώ ζω και σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Διαπιστώνω προβλήματα στους γείτονές μου, στις διπλανές πολυκατοικίες, στους γονείς μου που είναι υπερήλικες. Θα τη βγάλουν σπαρτιάτικα, θα έλεγα, εάν δεν αλλάξει αυτό το θέμα. Και βεβαίως εκείνο το οποίο έχω να πω είναι, για μια ακόμη φορά, είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί εν τέλει δεν επιτυγχάνει τους στόχους της, δεν αυξάνονται τα έσοδα. Και δεν ξέρω αν αυτή η αιμονή οφείλεται σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στη Τρόικα, αλλά και η Τρόικα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία λέει δεν είναι βίβλος, δεν είναι δόγματα, όλα αλλάζουν. Αρκεί να υπάρχει μια λογική προσέγγιση και αποτίμηση της απόδοσης ενός μέτρου. Το μέτρο αυτό δεν απέδωσε. Κύριε Ντόλιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή και που μας είπατε αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή, εγώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Ακούσαμε τον κύριο Ντόλιο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Να περάσουμε όμως σε έναν άλλο βουλευτή, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουρουμπλή. Κύριε Κουρουμπλή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας. Είστε καλά?
Να σας ευχαριστήσουμε. Περιοδεύω στα καπί της Αργυρούπολης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τους ανθρώπους αυτούς που έρχεστε σε επαφή? Αγανάκτηση. Γιατί μιλάμε και για ηλικιωμένους ανθρώπους. Απόγνωση. Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες πήρα μια απόφαση να επισκεφτώ τα καπί έτσι της περιοχής εδώ Αθηνών, γιατί θέλω να έχω μια επαφή με έναν χώρο που, ξέρετε, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ακούς πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και παρατηρήσεις και με ένα αυστηρό τρόπο καμιά φορά, αλλά έχει σημασία, δηλαδή μπολιάζεις και τον προβληματισμό σου με την αγωνία ανθρώπων που ζουν με πολύ μικρές συντάξεις, που ζουν την ανεργία μέσα στο σπίτι τους. Είναι μια χρήσιμη εμπειρία, πιστεύω, για τον πολιτικό, ειλικρινά σας το λέω. Κύριε Κουρουμπλή, πώς πιστεύετε, μάλλον, ποια πιστεύετε ότι θα είναι, πώς βλέπετε εσείς, μάλλον, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή? Να σας πω κάτι, εκείνο που οργίζει τον κόσμο, που τον θυμώνει και που κάποιοι θέλουν να το αντιπαρέρχονται και που, αν θέλετε, είναι και η αιτία, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν θεωρώ ότι κατέχω τη μοναδική αλήθεια, αλλά οι δικές μου προσεγγίσεις και οι παραστάσεις με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πρώτο πράγμα που πραγματικά εξοργίζει και βάζει τον κόσμο σε απελπιστικές επιλογές είναι ότι δεν αισθάνεται ότι, έστω μετά από 3-4 χρόνια μιας μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν βρίσκει ένα πρόσωπο που θα του πει ότι ναι, εμπεδώσαμε το αίσθημα κατανομής των βαρών της κρίσης σε όλους. Όταν λοιπόν βλέπει να υπάρχουν λίστες, να βλέπει πώς τις διαχείριζε το πολιτικό σύστημα, π.χ. η λίστα Λαγκάρντ, να υπάρχουν άλλες λίστες, το απειρόβλητο, να υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή μεγάλων ομίλων, να έχει ψηφιστεί νόμος εδώ και 4 χρόνια, το 10 δηλαδή, που να φορολογεί, να θεσπίζει διάταξη που να φορολογεί την ακίνητη περιουσία των offshore εταιριών και να μην γίνεται τίποτα, να μην εισπράττει ένα ευρώ. Και από την άλλη μεριά να περικόπτονται κοινωνικά δικαιώματα βορειοϋπηρωτών, νεοποντίων, ελλαδιτών, να υπάρχουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι ανασφάλιστοι. Όλα αυτά, ξέρετε, συσσωρεύουν ένα θυμό και μια οργή στον κόσμο. Και το ερώτημα είναι, ναι, συμφωνώ να συντρίψουμε τον ναζισμό, αλλά με την ίδια αποφασιστικότητα έπρεπε να συντρίψουμε και την ενδημούσια κοινωνική αδικία. Διότι αυτό που πληγώνει πιο πολύ τον πολίτη, τον Έλληνα, είναι το ότι αισθάνεται ότι δεν πληρώνουν όλοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την κρίση που υφίσταται η κοινωνία. Κύριε Κουρουμπλή, ήθελα να σας ρωτήσω, τις τελευταίες μέρες ακούμε συχνά, έχει γίνει, θα λέγαμε, καραμέλα, η λέξη εγκληματική οργάνωση, από τη μία εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που και εσείς αναφέρατε πριν από λίγο, και από την άλλη έχουμε την εγκληματική οργάνωση μεταξύ του Τσοχατζόπουλου και του Σμπόκου. Χθες το βράδυ ήσασταν και παρόν, που ακούστηκαν τα ντοκουμέντα, ταχυτικά ντοκουμέντα της συνομιλίας των δύο. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, ποια θα χαρακτηρίζεται πιο επικίνδυνη? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εκείνο που στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ, γιατί θέλω να δούμε το πράγμα στην ουσία του, είναι ότι δεν υπήρξαν ποτέ αξιόπιστοι ελεκτικοί μηχανισμοί. Και από εκεί, από την έλλειψη αυτών των θεσμών, σύγχρονων θεσμών που πραγματικά να προστατεύουν τη δημόσια ζωή από οτιδήποτε φαινόμενο είναι, είτε έχει σχέση με εγκληματικές οργανώσεις που κρύβονται πίσω από πολιτικά κόμματα όπως συγκεκριμένη περίπτωση, ή άλλου είδους ενέργειες που πραγματικά έχουν αυτό το χαρακτήρα, είναι ακριβώς το ότι το πολιτικό σύστημα δεν επέδειξε την πολιτική βούληση που κάθε φορά είναι απαραίτητη για να εμπεδώσει αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης, ότι πλέον θα ξέρει ο κάθε πολίτης, σε όποια θέση κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν είναι, ότι υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται θεσμός που επιβάλλει το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που πραγματικά από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Εγώ νομίζω λοιπόν το αποτέλεσμα όλων αυτών των φαινομένων που ζούμε, ή αν θέλετε το κατάβγασμα που πρέπει να έχουμε, είναι ότι χρειαζόμαστε θεσμούς που πραγματικά να εμπεδώσουν ένα αίσθημα ότι ελέγχουν τον οποιοδήποτε, όσο ψηλά κι αν είναι και όπουδήποτε κι αν είναι. Σαν βουλευτής αλλά και σαν άνθρωπος, ποιο πιστεύετε, κύριε Κουρουμπλή, ότι θα είναι το αύριο της χώρας?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο τόπος έχει δυνατότητες. Δεν είμαι από τους μίζερους ανθρώπους και ξέρετε, επειδή ο καθένας μας έχει και μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή η ζωή του είναι πάντα ένα στοιχείο που παίζει ρόλο στις αυτά τα ζητήματα της κρίσης του. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που από τα 10 μου χρόνια η ζωή πρώιμα με κατέστησε αρκούντος ρεαλιστή για να αντιμετωπίσω πολύ μεγάλες δυσκολίες, θεωρώ ότι ο τόπος έχει τη δυνατότητα. Δεν πρέπει να υπάρξει η λογική της παρέτησης, της μελαγχολίας ή της κατάθλιψης. Δεν πρέπει ως λαός να κοιτάμε πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους νέους όρους. Ο τόπος έχει γερά μυαλά, έχει δυνατότητα, έχει αποθέματα, πιστεύω, και πνευματικά και σε επίπεδο γνώσεων. Και είναι και ένας τόπος που έχει και φυσικό κάλος και είναι και γεωστρατηγικά είναι σε κρίσιμη θέση. Χρειάζεται τι, να υποτάξουμε ένα εγώ που επεκράτησε σε όλες τις επιλογές της ζωής μας και έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, σε ένα εμείς που θα έχει μέσα του αυτοέλεγχο, θα έχει μέσα του στόχους, οράματα, προσπάθειες, μια συλλογική προσπάθεια που πραγματικά να υπηρετεί όμως τον τόπο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη στιγμή ο πατριωτισμός, που και εμένα είναι μια έννοια που με αγγίζει ιδιαίτερα, είναι η σύγκρουση με την κοινωνική αδικία και η εμπέδωση του αισθήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μόνο έτσι αυτός ο κόσμος θα πάρει τα πάνω του, διότι είμαστε πλέον μια κοινωνία που με όλες αυτές τις επιλογές έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα η αυτοπεποίθηση της κοινωνίας. Και ένας άνθρωπος, μα ο καθένας, πέστε μου ότι αν μια μέρα δεν έχετε καλή ψυχολογία, αν έχετε διάθεση να κάνετε κάτι. Πάρτε το λοιπόν κατ' επέκταση. Μια κοινωνία λοιπόν που δεν της εμπεδώσουμε το αίσθημα ότι πάμε σε μια νέα προσπάθεια που αφορά όλους, αφορά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τα νέα μυαλά, τα γερά μας τα μυαλά, που αντί να τα αναγκάζουμε να φεύγουν στη ξενιδιά όπως έφευγαν κάποτε τα γερά μπράτσα του τόπου, να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Να σας πω και να μην σας παίρνω από τον πολύτιμο χρόνο σας, εχθές και σήμερα γίνεται ένα συνέδριο στο ίδιο ίδρυμα, ευρωπαϊκό, για την καινοτομία, την εφαρμοζόμενη καινοτομία. Και άκουσα έναν Έλληνα καθηγητή που δουλεύει στη Γερμανία και λέει ότι η Ελλάδα στις 180 χώρες είναι 146η στις δυσκολίες να δημιουργήσει κάποιος μια εταιρεία καινοτομίας. Και λέω, εντάξει, δύσκολα τα οικονομικά. Αυτοί οι κύριοι που ήταν εκάστοτε Υπουργοί Οικονομικών Ανάπτυξης, ούτε αυτό το πράγμα δεν μπόρεσαν, αυτή τη γραφειοκρατία που δεσμεύει θεά ουσία, ενέργεια και δεν δίνει τη δυνατότητα να πάρει χώρα μπροστά, που θα μπορούσε η Ελλάδα στον τομέα αυτό, ειλικρινά σας το λέω, το πιστεύω, είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος να μπορέσει να ρίξει βάρος πάνω στην καινοτομία και στην εφαρμοσμένη καινοτομία για να μπορέσει πραγματικά να δημιουργήσει νέο πλούτο στη χώρα. Μα κύριε Κουρουμπλή, εχθές, όταν ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα και τον ρωτήσανε τι έχει να πει για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, απάντησε πως ο καπιταλισμός έχει μια δημιουργική καταστροφή μέσα του. Άρα πώς... Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας, να σας πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος πριν να μπει στην κυβέρνηση έλεγε εντελώς άλλα και τώρα εφαρμόζει άλλα, εγώ ειλικρινά, χωρίς να θέλω να έχω καμία αιχμή προσωπική στον κύριο Στουρνάρα, είχαμε και μια παλιά επικοινωνία, δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν πιστεύω ότι λειτουργεί με σωστό τρόπο. Γιατί βλέπω, δεν είδα την ελληνική οικονομία να επενδύσει σε 3-4-5 κλάδους που θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή πάμε αντιμετωπίζοντας κάθε φορά μια συγκυρία χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν έχει πείσει την ελληνική κοινωνία, ο κύριος Στουρνάρας και η κυβέρνηση, ότι έχουν ένα σχέδιο. Το μόνο σχέδιο που έχουν είναι να κάνουν περικοπές στους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε καν τη βούληση, έστω και τώρα, να επιβάλλουν ένα αίσθημα δικαιοσύνης, ότι πληρώνουν όλοι. Μα δεν πληρώνουν όλοι. Κύριε Κουρουμπλή, εκπροσωπείτε ένα κόμμα, στην προκειμένη το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο. Εάν σε περίπτωση βγείτε πρώτο κόμμα, πιστεύετε ότι μπορείτε σαν κόμμα να ανταπεξέλθετε
στην παρούσα κατάσταση που έχει η χώρα μας. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που για μένα είναι και, αν θέλετε, όχι μόνο πολιτική ανάγκη, αλλά και κοινωνιολογική ανάγκη, γιατί για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια ένα νέο κόμμα θα έρθει στην εξουσία. Αυτό έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί θα ανάγκαζε, αν θέλετε, ακόμα και τα συστημικά κόμματα να ανανεωθούν, να αιμοδοτηθούν με νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι να κυβερνάνε την Ελλάδα, να είναι υπουργοί μονίμως εναλλάξη επί 30 χρόνια. Παιδί μου, ό,τι και καλύτεροι άνθρωποι να ήταν, έχουν αδειάσει, δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Λοιπόν, είναι αναγκαία συνθήκη από κάθε άποψη να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να εμπεδώσει αυτό που σας είπα. Αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, ότι όλοι θα πληρώσουν, δεν θα είναι στο απειρόβλητο φύλακες φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φοροκλοπής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει. Το δεύτερο, να μιλήσει ευθέως στους συμμάχους μας και στους φίλους μας, τους Γερμανούς, στην γερμανική κυβέρνηση, και να πει: κύριοι, το γερμανικό θαύμα το 1953 δεν έγινε γιατί ήσασταν πιο εργατικοί από τους Έλληνες. Έγινε γιατί σας έγινε η ρύθμιση. Στη ρύθμιση αυτή συμμετείχε και η κατεστραμμένη από εσάς Ελλάς, που δεν μας δίνετε ούτε τις υποχρεώσεις σας, γερμανοκατοχικό δάνειο, γερμανικές αποζημιώσεις. Θέλω εδώ να σας πω ότι ενώ αποφασίστηκε στη Βουλή να συσταθεί μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τη σύστασή της. Γιατί δεν μας απαντάει. Λοιπόν, θέλω να επανέρχομαι λοιπόν και να σας πω, λοιπόν, να πει λοιπόν στην κυρία Μέρκελ, μια τέτοια συμφωνία πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογικό να ισχυρίζεται κάποιος ότι ένα χρέος 321 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορεί να είναι βιώσιμο. Αυτό το χρέος πρέπει να κουρευτεί. Αυτό έγινε και με τη Γερμανία το 53-62% χρέος. Έγινε παύση πληρωμών για 10 χρόνια, εμείς τους λέμε 5 χρόνια. Πώς μια οικονομία θα πάρει απάνω της όταν, σας λέω το εξής απλό για να τα ακούσουν οι συνακροατές μας, ότι με τη δόση αυτή που θα πάρουμε τώρα τον Οκτώβριο θα μας δώσουν για φέτος 8 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Και θα πληρώσουμε για τα τοκοχρεωλήσια τους που τους χρωστάμε 7.700. Τι θα πάει στην οικονομία? Η οικονομία για να πάρει τα πάνω της, η έρευνα που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης με μια ξένη εταιρεία, έδειξε ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη ρευστότητας 18 δισεκατομμύρια ετησίων και έχει μόνο 3. Άμα δεν ρίξεις λεφτά να στηρίξεις τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, να ενισχύσεις την αγοραστική δύναμη του κόσμου, διότι όταν αυτή τη στιγμή κόβεις, ποιος θα αγοράσει? Ακόμα και ο ξένος επενδυτής που θα έρθει στην Ελλάδα, για να έρθει, ξέρετε ποιο είναι το κριτήριό του? Ότι το 60% του παραγόμενου προϊόντος του θα πρέπει να καταναλωθεί στη χώρα παραγωγής. Ποιος θα αγοράσει? Λοιπόν, ακολουθείτε μια αντιφατική πολιτική, η οποία δεν έχει διέξοδο. Γι' αυτό και γίνεται, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, χρειάζεται μια νέα προσπάθεια, μια νέα ορμή, με νέους ανθρώπους, με νέα δύναμη, με νέο όραμα, με πείσμα, με μαχητικότητα, να δώσουμε μια νέα όθηση στην πατρίδα. Νομίζω ότι αυτά τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνει θαύματα, αλλά θα κινητροδοτήσει και θα κινητοποιήσει την ψυχή του Έλληνα. Θα του πει, δώσει μια ελπίδα. Εδώ βυθιζόμαστε στην ήττα της ελπίδας. Κύριε Κουρουμπλή, είναι εφικτό δηλαδή να πείτε όχι στη Μέρκελ σε όλα αυτά που ουσιαστικά ζητάει από τον ελληνικό λαό? Μπορείτε εσείς δηλαδή να το πετύχετε αυτό που οι προηγούμενοι... Ακούστε, θα σας πω μια αλήθεια. Όταν με διέγραψαν από τον Πασόκ, που είπα το όχι εκείνο, ήρθαν όλα τα κανάλια, ακόμα και το CNN, και με ρωτούσε. Και εγώ σκεφτόμουν. Επειδή εγώ είμαι ένας επαρχιώτης βουλευτής, τι έκανα, είπα ένα όχι. Με ρωτούσαν, δεν φοβηθήκατε μήπως καταστραφεί η χώρα σας από αυτό το όχι που είπατε, αν ήταν ανεπευθύ η κυβέρνηση? Και τους είπα όχι, γιατί θεωρώ ότι όταν ανοίγεις την πόρτα του Ιαλοπολίου και πει μέσα Σταύρος, η ζημιά θα είναι για όλους. Δηλαδή, αν πάει ο κύριος Τσίπρας στη Γερμανία και του πει η κυρία Μέρκελ όχι, και πήγε ο κύριος Τσίπρας όχι, εάν επέρθει κρίση, θα αφορά μόνο την Ελλάδα? Πολλαπλάσιο το κόστος θα είναι για τη Γερμανία. Αρκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει το κουράγιο να πει και στη Γερμανία όχι. Κύριε λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να μην τρομοκρατείται ο κόσμος με αυτή την τρομοκρατία που επιχειρεί η συστημική κυβέρνηση στον κόσμο και ιδιαίτερα στους συνταξίους, ότι δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε φασόλια. Μα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή η οικονομία της έχει 55 δισεκατομμύρια έσοδα, περίπου ίδια με τα έξοδα. Γιατί να φοβάται δηλαδή ότι θα στερηθούμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο?
Κύριε Κουρουμπλή, μιλήσατε πριν για τα γερά μυαλά, για τα νέα παιδιά. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε να μην φεύγουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό. Με ποια ελπίδα όμως θα μπορούν να μένουν εδώ όταν τελειώνουν σπουδές πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια και μένουν άνεργοι? Αυτό δεν σας είπα προηγουμένως, αυτό δεν σας είπα. Πήγα πριν από 2 μήνες στην Ταϊβάν και μου λέγανε μια χώρα που δεν έχει ούτε πλουτοπαραγωγικές δέντες σαν την Ελλάδα. Και τι μου είπαν οι άνθρωποι, ρίξαμε το βάρος στη γνώση. Η Ελλάδα έχει γερά μυαλά, έχει γερή, δυνατή γνώση. Αυτά τα παιδιά όμως πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν. Όταν για να φτιάξουν μόνο μια εταιρεία καινοτομίας έχουν τόσα εμπόδια μπροστά τους, πώς μπορεί και χωρίς καμία στήριξη, πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και την γραφειοκρατία φυσικά να κυριαρχεί πάνω απ' όλα. Εγώ λοιπόν θεωρώ και πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει ο τρόπος μεγάλες δυνατότητες, δεν μας κάνει κανένας χάρη. Απλώς θέλουν να δεσμεύσουν τη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη λογική, εμείς προβάλλουμε αντίσταση, πολιτική αντίσταση, και λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Ας δοκιμάσει ο ελληνικός λαός επιτέλους, ας φύγει από αυτή τη μυρολατρεία, να δημιουργήσουμε μια νέα προσπάθεια όλοι μαζί. Κύριε Κουρουμπλή, εχθές παρευρεθήκατε στον αγιασμό? Ορίστε. Παρευρεθήκατε στον αγιασμό? Βεβαίως. Ποια ήταν η εικόνα που σας έμεινε? Ήρεμα τα πράγματα, δεν είναι. Ήρεμα, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν γενικώ σοφτράπελοι. Όχι. Για τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2014. Άλλα 5 δισεκατομμύρια περικοπές. Άλλα 5 δισεκατομμύρια. Μείωση συντάξεων, επικουρικών συντάξεων. Και άλλη μείωση. Κοινωνικών δικαιωμάτων πάλι, βεβαίως. Για αυτά που λένε τώρα, μας λένε παραμύθι. Δεν μας είπαν ότι πριν από ένα μήνα, δεν μας λέγανε ότι θα έχουν πλεόνασμα 2 δισεκατομμύρια και εσείς ρωτούσατε πόσα θα είναι αυτά που θα πάνε στους αδυνάτους. Τώρα κατεβήκαμε στα 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Αυτό το καλαμπούρι πρέπει να σταματήσει. Ναι, αλλά ο κύριος Βρούτσης, κύριε Κουρουμπλή, είπε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις. Ορίστε. Ο κύριος Βρούτσης είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις. Το πόσες φορές ανεκάλεσαν τις δηλώσεις τους, νομίζω έχει γίνει πλέον αστείο, ανέκδοτο. Κύριε Κουρουμπλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας και καλή σας ημέρα. Ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουρουμπλή. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα με περισσότερα νέα για την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα είμαστε για λίγα λεπτάκια ακόμα στους υπολογιστές σας ή στα iPod, iPad μας παρακολουθείτε. Έλενα. Να σας ξέρεις τι ήθελα να πω, ότι μπορεί να αναρωτιέστε γιατί είμαστε και τις δύο ώρες, εγώ και η Νικολέτα, on camera. Δυστυχώς η Κυριακή είναι άρρωστη. Η Κυριακή της Ανεκίδα έχει ένα σοβαρό κρυολόγημα και περιμένουμε να γυρίσει, να της ευχηθούμε κι εμείς από εδώ πέρα περαστικά. Βέβαια, και χάνουμε και την συμβουλή της ημέρας. Σε περιμένουμε Κυριακή με τις ενδιαφέρουσες έρευνές σου και με τη συμβουλή της ημέρας. Ας περάσουμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Νικολέτα, πριν από τη διεθνή επικαιρότητα όμως, Έλενα, να σου πω ότι η στάση, η τετράωρη στάση εργασίας θα προσχωρήσουν επίσης και οι εργαζόμενοι σε τρόλεϊ από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι για τις ανάγκες πραγματοποίησης της γενικής του συνέλευσης. Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 11 η ώρα, ενώ η αποκατάσταση των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 5. Θέματα της γενικής συνέλευσης είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, η πρόσληψη προσωπικού, η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και η ενίσχυση των δρομολογίων, Έλενα. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα διεθνή μας. Σωστά. Και με σημαντικό θέμα τον τυφώνα. Στην Κίνα, η οποία φαίνεται ότι, καλά και από τις εικόνες που θα δούμε κιόλας, είναι ένα τρομερές και τρομακτικές εικόνες συνάμα. Αντιμέτωποι, Έλενα, με την φύση βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο ανατολικό τμήμα της Κίνας, καθώς ο τυφώνας Φιτόου σαρώνει τις ακτές. Οι εικόνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως μπορείτε να δείτε και αυτήν τη στιγμή της ασιατικής χώρας, δείχνουν τεράστια κύματα να χτυπούν με δύναμη πάνω στα βράχια και μέλη των σωστικών συνεργείων να βοηθούν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καταρακτώδης βροχή και χαλάζι ξεκίνησε να πέφτει στην επαρχία Φουτζιάν, ενώ οι άνεμοι έφτασαν μέχρι και την ταχύτητα σε ταχύτητα 151 χιλιόμετρα την ώρα. 4 άνθρωποι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες κατοικίες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ με προβλήματα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων. Είχαμε Νικολέτα, στη Λαμπεντούζα όμως. Στη Λαμπεντούζα φαίνεται πως έχει ευαισθητοποιήσει αρκετό κόσμο το θέμα αυτό, όπως είδαμε και χθες με τον Αντρέα με την μπλούζα που φόρησε ο ποδοσφαιριστής ο Τότι. Σήμερα, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του ναυαγίου στη Λαμπεντούζα, ξεκίνησε εχθές η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους 211 έφτασαν οι νεκροί στη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με την Daily Mail. Υπενθυμίζεται εξ αρχής ότι ο κακός καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος των συνεργειών διάσωσης, δυσχεραίνοντας ακόμα, διακόπτοντας τις επιχειρήσεις.
Να σου πω, Έλενα, ότι σημειώνεται ότι μόνο 155 από τους 500 περίπου επιβαίνοντες του πλοίου που βυθίστηκε κατάφεραν να επιβιώσουν τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες των τελευταίων 30 ετών στην Ιταλία. Τρομερό, τρομερό. Βέβαια, οι συνθήκες του ταξιδιού ήταν τέτοιες πάντως που και το παραμικρό πρόβλημα πάρα πολλά μπορούσε άτομα, να οδηγήσει σε τραγωδία. Πάρα πολλά άτομα μέσα στο πλοίο που βυθίστηκε. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία ενός επιζώντα, η οποία λέει ότι είχαμε ξεκινήσει 2 ημέρες νωρίτερα από το λιμάνι της Μισράτα. Ήμασταν τόσο πολλοί, αυτό που και εσύ λες, και τόσο στριμωγμένοι στο σκάφος, που δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Στη διάρκεια του ταξιδιού μας, μας είδαν 3 λεπτικά, αλλά κανένας δεν μας βοήθησε. Και ας περάσουμε στο Πακιστάν. Στο Πακιστάν, το οποίο φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό τα άσχημα γεγονότα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Έτσι, συνολικά 2 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν ύστερα από την πυροδότηση βόμβας που στόχο είχε την υπαίθρια μονάδα υγείας στο Πακιστάν. Έτσι, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 6. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο, Έλενα. Η ισχυρή έκρηξη, να πούμε πως σημειώθηκε δίπλα σε κτίριο νοσοκομείου της πόλης Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της ασιατικής χώρας. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για παγιδευμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο υπήρχαν μέλη ανθρωπιστικής οργάνωσης και αστυνομικοί. Βλέπετε στα πλάνα και τις άσχημες, βέβαια, αυτές εικόνες από το Πεσαβάρ. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, οι ένοπλοι πραγματοποιούν επιθέσεις και σκοτώνουν εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της πολιομιελίτιδας στα παιδιά. Και ας περάσουμε, Νικολέτα, στο Ιράκ. Στην Βαγδάτη, Έλενα, αρχικά. Να σου πω ότι βομβιστικές λοιπόν επιθέσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος της Βαγδάτης κόστησαν τη ζωή σε 22 ανθρώπους την Δευτέρα, σύμφωνα με την Ιρακινή αστυνομία. Όπως αναφέρει το Reuters, 5 από τις 6 εκρήξεις σημειώθηκαν σε σιητικές κατοικίες. Ωστόσο, η 6η σημειώθηκε κατά κύριο λόγο σε σουνιτική συνοικία Ντούρα, Έλενα. Ωραία. Το ένα μετά το άλλο, Έλενα. Σίγουρα, ναι, και είναι και άσχημα όλο αυτό το ένα μετά το άλλο. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν άδικα από τη ζωή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, προέτρεψε το Κογκρέσο να επιτρέψει τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και να εγκρίνει την αύξηση του όριου δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους άμεσα. Όπως ο ίδιος δήλωσε, υποψιάζομαι ότι υπάρχουν αρκετές ψήφοι. Ψηφίστε, καλέστε ψηφοφορία εδώ και τώρα. Για να δούμε τι θα συμβεί, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ας περάσουμε, να κλείσουμε βασικά μάλλον, Νικολέτα, με κάτι ευχάριστο. Είναι τα κέρματα που πρόκειται να δημιουργηθούν για την βάφτιση του πρίγκιπα Γεωργίου, του γιου της δούκισσας του Κέμπριτζ, Κέιτ Μίτλετον, και του δούκα Ουίλιαμ. Φαίνεται πως τα αναμνηστικά αυτά κέρματα που θα σηματοδοτήσουν τη βάφτιση του πρίγκιπα Γεωργίου θα κοστολογούνται μεταξύ 13 και 50.000 βρετανικών λιρών. Τα παραπάνω, Νικολέτα, τα ανακοίνωσε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, προσθέτοντας ότι 2 από τα πιο ακριβά νομίσματα θα εξυγίζουν 1 κιλό και θα είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από χρυσό. Τα εν λόγω κέρματα θα τεθούν και σε δημοπρασία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που κόβονται νέα νομίσματα που σηματοδοτούν μια γαλαζοαίματη βάφτιση. Να σου πω, Έλενα, ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Βίλιαμ και Κέιτ θα βαφτίσουν το μικρό τους πρίγκιπα, Τζόρτζ, στις 23 Οκτωβρίου. Φαίνεται πως Τζόρτζ δούμε... το λένε. Αναμένουμε να δούμε Γιώργος, Γιώργος. Είναι ο πρίγκιπας Γιώργος. Ελληνικά. Prince George. Prince George, έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά θα δούμε σίγουρα εικόνες. Εννοείται. Όπως θυμάσαι τότε στη βάφτιση με τον Τελάλη που βγήκε και είπε «It's a boy, it's a boy». Τώρα μάλλον θα βγει ο Τελάλης να πει «George, George, George». Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας κρατήσαμε παρέα μέχρι και τις 11. Ακολουθεί η εκπομπή. Συναχωριέμαι που τελειώνουμε. Εγώ λίγο. Θα ήθελα να είμαι λίγο ακόμα. Αφού αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Πάλι εδώ, 9 η ώρα, στο πιστέ στο ραντεβού μας λοιπόν. Και αύριο θα έχουμε και την Κυριακή να μας πει και τι είναι σύμβουλη της ημέρα. Ναι, σωστά, σωστά. Να της ευχηθούμε, όπως είπαμε, καλή ανάρρωση, να γίνει καλά και να έρθει. Καλύτερα είναι, μπορούμε. Καλύτερα να είναι, πούμε. Ναι, και εμένα έτσι μου είπε. Ακολουθεί ο ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη ημέρα και θα τα πούμε και πάλι αύριο.